Χαίρετο σας είμαι δύο και σήμερα έχουμε ένα ενημερωτικό βιντεάκι βασικά. Έχουμε ευχάριστα νέα για τους χρήστες των AMD καρτών γραφικών, το Radeon γενικώ. Ε, πριν πέντε μέρες, 4 δεν ξέρω τώρα ακριβώς, μπορεί να είναι και εβδομάδα, μα μαλακίες λέω. Ε, έβγαλε κάποιους καινούριους drivers AMD, οι οποίοι λέγονται Grimson Reliever Live Edition. Αυτή τώρα τι, τι έχει, τι μπορεί πούμε, να έχουν διαφορετικό από τους προηγούμενους drivers. Το καταπληκτικό τη όλη υπόθεση είναι ότι πλέον έχουμε ένα εργαλείο εγγραφής gameplay ή καταγραφής desktop. Το οποίο δεν το είχαμε ποτέ. Βασικά είχαμε, αλλά είχαμε κάτι υποδιέστερε εφαρμογές, οι οποίε ήταν good to boo. Λοιπόν, πλέον είναι εισάξιο και ίσως και λίγο καλύτερο, κάποιοι λένε, από αυτό το αντίστοιχο της Nvidia, το οποίο είναι το Shadow Play. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι το Relive Relive. Εγώ το λέω Relive, αλλά πολλοί το λένε Relive, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώ είναι. Λοιπόν, ε, το... πώ το ενεργοποιούμε, λοιπόν, με το που κατεβάσουμε του drivers του καινούριου που είναι 16, 12, 11 νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ε, εμφανίζεται ένα καινούριο tab, tab ταμπελάκι, like, όπω γουστάρετε Του το λέτε, το οποίο λέγεται Relive Relive. Λοιπόν, από το πέρα τώρα ενεργοποιούμε το Relive. Εγώ βασικά δεν το έχω ποτέ ενεργοποιημένο και που κατέβασα του καινούριου drivers διότι έχω hardware εγγραφή ρε παιδί μου, έχω κάρτα εγγραφή και με βόλευε έτσι μέχρι στιγμή, το οποίο με το που έβαλα τους καινούς drivers είχα θέμα, είχα τρομερό θέμα για κάποιο λόγο ίσως στην επόμενη αναβάθμιση της Avermedia με τους καινούς drivers ε, δεν μου βγάζει εικόνα το πρόγραμμα εγγραφής έτσι αναγκάστηκα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι έχει θεαματικά αποτελέσματα ε, όσοι ασχολούνται θα, έθε, θα έλεγα να το δοκιμάσουν, ε. λοιπόν το κατεβάζουμε, το ενεργοποιούμε και όπως βλέπετε Record Desktop Save folder που θέλετε να τα ανασώνουμε τα, τα βιντεάκια Εδώ είναι η κάμερα, εμένα μου, μου πιάνει την Avermedia ε, Εσά εδώ πέρα θα, θα, έχει την κάμερα, ας πούμε αν έχετε logic ή οτιδήποτε θα γράφει το, ε, την κάμερα σας εδώ πέρα Το μικρόφωνο σας, τα βασικά κουμπάκια τα οποία είναι τα hotkeys Και πάμε στο zoom της υπόθεσης, το recording 1080 μέχρι 2K έχει εδώ πέρα για όσου ενδιαφέρονται. 1080 εγώ, οι περισσότεροι γράφουμε 720 με 1080. Το bitrate εγγραφή το οποίο καλό θα ήταν να το έχετε στα 30 με 35 γιατί στα 50 Mbps το οποίο βγάζει καταπληκτική εικόνα για, εγγραφή. Τέλο πάντων για το τσιπάκι τη AMD είναι πολύ καλό που η είναι καταπληκτική. Ε, θα έλεγα στα 30 με 35 έτσι ώστε να το επεξεργάζεστε και με το Sony Vegas διότι το έκανα εγώ στο πρώτο βιντεάκι πρέπει να ήταν η μηχανόβη περιπολία με το LSPDFR αλλά δεν, δεν, είδα στο γύρισμα. Ενώ όταν το έκανα με το, με το Sony το Vegas είτε, είχε καταπληκτική ποιότητα μπορώ να πω ε, στο YouTube, ξέρετε, τώρα πετσοκόβει την, την, ποιότητα, αν δεν είστε και κάποιος διάσημος για να σας το κάνει VP9 το, το βιντεάκι, δεν πρόκειται να δείτε διαφορά. Καλό είναι να το έχετε 30-35, μην γεμίζετε και το σκληρό σας δίσκο. 60 FPS βεβαίως, γιατί είναι το τρέντ της εποχής, εντάξει, εντάξει, κακά τα ψέματα, αν έχει καλή οθόνη ε, και μπορεί να δει τα 60 FPS, είναι εκπληκτική διαφορά. Ε, στο Encode type δεν χρειάζεται το, για, για αρχή, τουλάχιστον για τώρα, το, το H265, Edge 264 το, το, το καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή για YouTube πάντα. Και το άλλο καλό είναι τα μπελάκι streaming, το οποίο μπορεί με ένα click, ας το πούμε να κάτσει να κάνει stream. Το μόνο κακό που είδα ήταν ότι έχει μόνο 1 Mbps, δηλαδή έχει από 1 Mbps, πρέπει να έχει πούμε και 0,5 λέμε τώρα για εμά του ADSL άκηδε. Για του Έλληνε εννοώ, εγώ έχω VDSL, με με βολεύει, δηλαδή κάλλιστα με τα 2,4 που έχω, το βάζω στο 1,8 α το πούμε και δίνω αβέρτα. Και θα με βοηθήσει πάρα πολύ σε τίποτα giveaways εγώ ή σχετικά με που κάνω ώρε ώρε, <laughs> να το κάνω κατευθείαν. Τέλο πάντων, ε, λίγα λέγω και, και καλά, overlay. Α, μπορεί να πει να βάλει το system info σου, να εμφανίσει αςούμε, και καλά αν έχει κάποιο benchmark οτιδήποτε να εμφανιστεί σαν ταμπελάκι όπως ακριβώς το Shadow Play ε, αυτές οι χαζομαρίτσες είναι ε, από ό,τι βλέπω και από τον τη TV που το δοκίμασε ε, λέει ότι λέει, βασικά η, η Radio λέει ότι έχει 3 με 4% σε επιδόσεις ε, δηλαδή έχει impact στις επιδόσεις της κάρτας γραφικών δηλαδή πέφτουν τα γραφικά κατά 3 με 4% ο Ador TV έκανε ένα βιντεάκι εδώ δεν το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή το, να, μα βασικά αυτό είναι Φάστε faster than the play που λέει όσοι ενδιαφέρεστε να το βάλετε να το δείτε, λέει ότι είναι πολύ... οι επιδόσεις που έχει σε σχέση με το shadow play, το impact που έχει το relief είναι λιγότερες από το shadow play, τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει, τώρα έχει να χάσει 1,5% ή 2% ας το πούμε ή βασικά σε αριθμούς τώρα, να χάσει 2-3 frames εντάξει είναι παπαριές, από τη στιγμή που γράφει σε 1080 και 60fps, είναι ε, καταπληκτικό το αποτέλεσμα ε, και γενικώ σε εμά α το πούμε, δεν, δεν, εγώ προσωπικά βασικά δεν θα με ενδιαφέρει να χάσει χάσω 2 2-3 επιδόσει, ε, 3% επιδόσει μόνο και μόνο ε, για να κάτσω να κράξω. Ε, για κάτι το οποίο το παίρνει μαζί με την κάρτα γραφικό σου και είναι σωματωμένο είναι καταπληκτική λύση όπω είναι και οι περισσότεροι που πάνε Nvidia μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Πλέον δεν υπάρχει ούτε αυτό ο λόγο από ό,τι βλέπετε. Άρα δεν ξέρω για κάποιου α το πούμε οι οποίοι ε, δεν γουστάρουν AMD να μην πάνε ας πούμε, σε AMD. Τέλο πάντων, ε, αυτά τα λίγα. Ε, γιατί θα, θα αρχίσει να με πιάσει η υπολογία μου και θα λέω παπαριέ ήδη λέω παπαριέ και μαλακίες. Λοιπόν, αυτό το μικρό το βιντεάκι μόνο και μόνο ενημερωτικό για να σα ενημερώσω ότι πλέον έχουμε κάτι εισάξιο με αυτό το Shadow Λοιπόν, καλημέρα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Πιπί. -πι.